Η Γκάνα είναι μια χώρα της Δυτικής Αφρικής. Είναι η πρώτη αφρικανική χώρα που απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1957 από τους Βρετανούς. Έχει μεγάλο φυσικό πλούτο, πλούτος που δεν γίνεται ορατός από τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Η χώρα συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του κόσμου και σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο παράδειγμα δανεισμού και ανάπτυξης. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική, με το 1/3 του πληθυσμού της χώρας να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η πρωτεύουσα της Βόρειας Γκάνας, της πιο φτωχής περιοχής της χώρας, είναι το Τάμαλε. Η ActionAid δουλεύει συνολικά σε 36 χωριά στο Τάμαλε, ένα από τα οποία είναι και το Κπένε, που επισκεφθήκαμε. Είμαι 2 χρόνια στην ActionAid εθελοντρία. Το παιδάκι μου είναι στη Ζιμπάμπουε. Αυτή τη στιγμή όμως βρίσκομαι στην Γκάνα. Στο χωριό Κπένε, έξω από την Τάμαλε. Είμαστε σε ένα σχολείο. Έχουμε έρθει να φτιάξουμε 2 καινούριες σχολικές αίθουσες. Γιατί όπως είδαμε εδώ πέρα είναι δύο πολύ μικρές τάξεις που έχει. Και επειδή έχει πολλά παιδιά, ήρθαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά. Το Κπένε έχει 1.000 περίπου κατοίκους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα της φτώχειας, με μέσο όρο εισοδήματος το 1,5 ευρώ την ημέρα. Οι κάτοικοι είναι κυρίως αγρότες και κτηνοτρόφοι και ζουν σε σπίτια πολλάσπη. Ο στόχος των 37 εθελοντών του ταξιδιού είναι η συμμετοχή στην κατασκευή 2 τάξεων νηπιαγωγείου με τουαλέτες, το οποίο θα λειτουργήσει ως πρότυπο για όλη την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε χτίσει χτες, σήμερα σκάψαμε λίγο. Φτιάχνουμε τα τούβλα για να χτίσουμε αύριο, θέλουν 24 ώρες για να στεγνώσουν. Με τις ντόπιες καλυπώνουμε, ωραία δουλειά. Μαθαίνεις έτσι και εκτιμάς πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Συμμετέχουμε όλοι στη σκληρή χειρονακτική εργασία που απαιτείται για την κατασκευή του σχολείου. Αυτή τη στιγμή έχει, δεν ξέρω, πριν, γύρω στους 38 βαθμούς. Ο υδρότας κυλάει, δεν μπορείς να... Ο θεμέλιος λίθος είναι η εκπαίδευση, είναι το σχολείο, είναι κομμένο τα παιδιά αυτά. Να λάβουν οι παιδιά, να καταλάβουν τι αξίζουν και τι πρέπει να δώσουν στην επόμενη μέρα στα παιδιά τους για ένα καλύτερο μέλλον σε αυτή τη χώρα. Το θέμα είναι να έχουν επιλογή. Αν κάποιος θέλει να γίνει γιατρός, να γίνει γιατρός. Αν θέλει να γίνει χορευτής, να γίνει χορευτής. Οι ανεπαρκείς σχολικές αίθουσες είναι μία από τις κύριες ελλείψεις του Κπένε σήμερα. Σε μια χώρα όπου το σχολείο δεν είναι απλά ένα κτίριο, αλλά ο τρόπος για να ξεφύγεις από την απόλυτη φτώχεια και ταυτόχρονα το μόνο μέρος όπου τα παιδιά ζουν σαν παιδιά. Είναι συγκινητικό εδώ με τα παιδιά, όλο το κλίμα που φωνάζουν τα όνομά σου, παιχνίδι συνέχεια. Είναι πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, πολύ χαρούμενοι. Επισκεφθήκαμε και άλλα έργα της ActionAid στην περιοχή για να γνωρίσουμε από κοντά την αλλαγή που έχουν φέρει στη ζωή των κατοίκων. Επισκεφθήκαμε το συνεταιρισμό των γυναικών που ασχολούνται με την παραγωγή Shea Butter. Είναι ένα τοπικό σαν βούτυρο που το χρησιμοποιούμε, έχει πάρα πολλές χρήσεις. Και παραγωγή ρυζιού. Εκεί είδαμε και το πώς η ActionAid έχει συνεισφέρει σε αυτό και τις έχει συσπυρώσει ουσιαστικά και τους έχει δώσει κάποια εφόδια ώστε να μπαίνουν σε αυτή την παραγωγή και να έχουν μια απασχόληση και να είναι χρήσιμες για την κοινωνία τους. Και το ακόμα καλύτερο ήταν η επίσκεψη που κάναμε σε κάποιο σχολείο
πάρα πολύ οργανωμένο για τα δεδομένα της περιοχής. Εννοείται ότι χωρίς την ActionAid δεν θα υπήρχαν αυτά τα πράγματα, μας το είπαν και οι άνθρωποι δηλαδή. Βλέπεις πως αλλάζει τη ζωή χιλιάδων παιδιών, ωστόσο υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος μπροστά μας. Φεύγοντας από την Γκάνα, δώσαμε μια υπόσχεση. Γυρίζοντας πίσω, να μεταδώσουμε το μήνυμα, να μεταφέρουμε τις εμπειρίες που ζήσαμε, να ευαισθητοποιήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε, γιατί κάθε ένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας λίγο καλύτερο. Θα το πω σε όλους. Όλους. Όποιος περνάει μπροστά μου, όποιος είτε ενδιαφέρεται είτε όχι, θα το μάθει. Ότι δεν είναι όντως φτωχοί σε όλους τους τομείς. Ότι είναι χαρούμενοι, ότι είναι ευτυχισμένοι. Τι μπορούμε να πάρουμε εμείς από αυτό. Και φυσικά θα τους πιέσω απίστευτα πολύ για να το κάνουν και αυτοί. Ο δικός μου είναι να βελτιώσω, αν μπορώ, λίγο τον κόσμο. We say thank you, ActionAid. We are proud of you.